Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και όσο δεν δίνονται λύσεις, διωγγώνονται. Τι θέλω να πω με αυτό. Γιατί έχουμε κατηγορηθεί στο παρελθόν, ίσως και φέτος ακόμα, ίσως δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, κάποια παπαγαλάκια των εκάστοτε κυβερνώντων, ότι θυμόμαστε κάθε Γενάρη, κάθε Φλεβάρι, δεν έχουμε τι να κάνουμε και βγαίνουμε στον δρόμο. Επειδή γνωριζόμαστε και πλέον η κοινωνία μας είναι πολύ μικρή, θα ήθελα να πω στους κυρίους αυτούς, βέβαια και κάποιοι συνάδελφοι δικοί σας επευαγγελίζονται αυτό το παραμύθι, ότι σαν αγρότες και σαν κτηνοτρόφοι έχουμε όλο το χρόνο δουλειά. Έχουν 365 μέρες το χρόνο δουλειά. Και πολλές φορές δεν μας φτάνουν και αυτές οι μέρες. Που στην ουσία δουλεύουμε για να πληρώνουμε αυτά που μας έχει βάλει το κράτος, τα οποία στην ουσία, και δεν μιλάω μόνο για το δικό μας κλάδο και για κάποιους άλλους, δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό εισόδημα που έχουμε. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα για τη δικιά μας την περιοχή, για τον ομό Πέλλας. Η χρονιά που πέρασε, το 2019, ήταν μια χρονιά από πλευράς παραγωγής, πολύ καλή χρονιά. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τις τρομερές ζημιές που είχαμε, του χαλαζιού, που επί τρεις μήνες εν συνεχεία, μέρα παραμέρα έπεφτε χαλάζι και είχε καταστρέψει σχεδόν όλο τον ομό. Όπως είπε και ο Ρίζος πρωτού, έχουμε τέλη Γενάρη του 20 και ακόμα δεν έχουν έρθει εκτιμήσεις για τις ζημιές που έχουμε από τον Απρίλιο. Και φανταστείτε μια οικογένεια όταν έχει καταστραφεί η παραγωγή της, με ποιο κουράγιο και με ποια χρήματα έχει φτάσει σήμερα, στα οποία δεν είχε εισόδημα. Το διανοείστε αυτό, ένα σπίτι χωρίς εισόδημα. Χωρίς εισόδημα. Προεκλογικά φάγαμε υποσχέσεις και από τους κυβερνώντες τότε και από τους σημερινούς ότι επειδή λόγω της κατάστασης αυτής και μας είχαν πει ότι θέσαν και τον νομό σε εκτάκτου ανάγκης θα μας δίνουν μια προκαταβολή για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας. Αν πήρατε εσείς, πήραμε κι εμείς. Πηγαίνουμε και ερχόμαστε κάθε μέρα στα γραφεία στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέρεια και τρώμε υποσχέσεις και ρωτάμε πότε θα βγουν αυτές οι εκτιμήσεις για να βγουν σε πληρωμές. Δεν υπάρχει. Και ένα οξύμορο άλλο. Και του ζητάμε και ένα απλό πράγμα. Ένα συμψηφισμό των εισφορών που έχουμε να δώσουμε προς την ασφαλιστική μας εισφορά για από τη στιγμή που δεν έχουμε εισόδημα να συμψηφιστεί με την υποτιθέμενη αποζημίωση που θα λάβουμε. Και σε αυτό πήραμε υποσχέσεις και δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Δηλαδή, φανταστείτε ένα σπίτι χωρίς εισόδημα να πρέπει να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές που λήγουν 31 Μαρτίου και σε περίπτωση που δεν πληρώσει μέχρι τη λήξη των εισφορών, χάνει την αποζημίωση. Βέβαια, τα ασφάλιστρα πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο. Δεν τα αποφεύγει, αλλά χάνει την αποζημίωση. Θέλω να μου δώσετε. Όχι εσείς, κυβερνώντες μια λύση πάνω σε αυτό το τομέα. Από τη στιγμή που έχουν κοπεί χρηματοδοτήσεις από την Αγροτική Τράπεζα, τέως Αγροτική Τωρινή Πειραιώς και εκάστοτε τράπεζα, δεν μας δανείζει κανένας, δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι αυτοί που καταφέραν και είχαν παραγωγή, που ήταν να το θέσουμε εντός εισαγωγικών οι τυχεροί, που δεν τους χτύπησε η θεομηνία. Ξέρετε πώς δίναν την παραγωγή τους και ειδικά να φέρουν στα ροδάκινα. Υποτίθεται είχε βγει μια τιμή ασφαλείας, μια τιμή από τους βιομήχανους, 26 λεπτά. Στην πραγματικότητα ξέρετε πόσο έχει πληρωθεί το ροδάκινο. Επειδή το χαρακτηρίζανε ακατάλληλης ποιότητας. Γιατί πήγαινε σε ένα τόνο ροδάκινα, θα σας δίνω ένα παράδειγμα, τα 300-400 κιλά σου τα χαρακτηρίζαμε για χυμό, το πληρωνώσουμε την ύλη χυμού, η οποία είναι 10, 7, 8 λεπτά παίζει ανάλογα σε ποιον το δώσατε και τα υπόλοιπα υποτίθεται τα πληρωνώσουμε 24-25 λεπτά. Στην ουσία, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι 24-25. Κάντε τα μαθηματικά και δέστε πόσο έρχεται πραγματικά. Αυτοί όμως λένε ότι πληρώσαμε 25, την άλλη ποιότητα. Ήμασταν έρευνα και για να εκδώσουμε σε αυτόν τον εκβιασμό να μπορέσουμε να παραδώσουμε την παραγωγή μας,
3-4 μέρες δεν κάνουμε παραλαβή. Τα φρούτα πέφτουν στο χωράφι, αναγκαζόσουν. Εκ της φύσεως πήγαινες, μάζευες, έκλεινες τα μάτια και δίναν και παίρναν όπως το θέλαν. Αυτό όμως έχει κι άλλη συνέπεια. Κι ένας που ήθελε να δουλέψει σωστά, είτε βιομήχανος είτε έμπορος, τους κυρίους αυτούς δεν μπορούσε να τους ανταγωνιστεί μετέπειτα στην πώληση του τελικού προϊόντος. Γιατί αυτοί που κλέβανε, γιατί στην ουσία κλέβανε, είχαν άλλο κοστολόγιο, και αυτοί που πληρώναν κανονικά και παίρναν κανονικά τις ποσότητες, είχαν άλλο κοστολόγιο. Και γι' αυτό έχουμε δει, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχουν γίνει, ενώ υπήρχαν κάποιες συμφωνίες για κάποιες κομπόστες, για κάποια άλλα πράγματα, κλειστές τιμές, πήγαιναν κάποιοι κάτω από το τραπέζι και κάνανε πιο χαμηλές προσφορές. Και όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, στη χρονιά την καινούργια που μπήκε το 2020. Και να μην αναφέρω το ρώσικο εμπάρκο, το υποτιθέμενο που μας οδήγησε όλα αυτά τα χρόνια, να μην αναφέρω την καινούργια καραμέλα που ευαγγελίζονται κάποιοι που είναι πραγματικότητα, αλλά μιλάμε για το 15% της ποσότητας της κομπόστας για τους δασμούς της Αμερικής. Αλλά κάποιοι δεν το εκμεταλλευτούν και θα πιάσει όλο το σύνολο για να πάρουν πιο χαμηλά τη τιμή. Τελικά είμαστε ο αποδιοπομπαίος τράγος, εμείς οι αγρότες. Όπως είπε και ο Ρίζος, πλέον κανένας δεν πρέπει να κάτσει στον καναπέ. Όσο έχει καναπέ και είναι ξαπλωμένος ακόμα, προτού του τον πάρουν τον καναπέ, ας σηκωθεί. Να μην τον σηκώσουν για να πάρουν τον καναπέ. Γιατί εκεί πηγαίνουμε. Πλέον είναι μονόδρομος ο αγώνας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και τα προβλήματα είναι τεράστια. Άμα αρχίσουμε εδώ και τα παριθμούμε, θα φύγουμε σε ένα μήνα από εδώ μέσα.